Των ενδυμάτων από την αρχαϊκή εποχή ως την ελληνιστική εποχή, δηλαδή από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. ως τον 3ο αιώνα και 2ο π.Χ. δεν έχουν μεγάλες αλλαγές στο σχήμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εξέλιξη της φορεσιάς στα αρχαία ελληνικά χρόνια γίνεται πάρα πολύ αργά και στην ουσία είναι παραλλαγές επάνω σε δύο βασικούς τύπους ενδυμάτων. Ο ένας είναι ο πέπλος, ο άλλος είναι ο χιτώνας. Τα είδη της γυναικείας φορεσιάς είναι δύο. Είναι ο πέπλος και ο χιτώνας. Όμως αυτό το βασικό ρούχο συμπληρώνεται από το ημάτιο που ήταν, όπως είπαμε, ένα κοινό ρούχο για τους άνδρες και τις γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες φορούν στο κεφάλι τους διάφορα καλύματα. Πολλές φορές όμως τα καλύματα αυτά που έχουν διάφορες ονομασίες, ονομάζονται καλύπτρα, κάλυμα, κρίδεμνον, δεν υπάρχουν και τότε οι γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι ανασηκώνοντας μια άκρη του ηματίου πάνω από τους ώμους τους και τυλίγουν το κεφάλι τους. Ο πέπλος είναι το πιο παλιό και διαδεδομένο είδος του γυναικείου ελληνικού φορέματος και αργότερο ονομάστηκε δωρικός. Ο δωρικός πέπλος είναι ένα απλό ορθογώνιο σχήμα που κατασκευάζονταν από μολύ και συγκρατιόταν στους ώμους με μακριές, χάλκινες ή ασημένιες ή σιδερένιες περώνες. Το πάνω μέρος του πέπλου διπλώνει προς τα έξω, περίπου ως τη μέση και σχηματίζει το λεγόμενο απόπτυγμα, δηλαδή πέφτει διπλό επάνω στο στήθος. Μια ζώνη συνήθως συγκρατεί τον πέπλο στη μέση και δημιουργεί την αραιή ή πυκνή πτύχωσή του. Γενικά ήταν ένα βαρύ φόρεμα που έφτανε ως τα πόδια, άλλοτε στενότερο και άλλοτε φαρδύτερο. Συνήθως στα νεότερα χρόνια, στις νεότερες εποχές, τον 5ο-4ο αιώνα και στην ελληνιστική εποχή, γίνεται πιο φαρδί και έχει πάρα πολλές πτυχώσεις. Με τον πέπλο, μια από τις λίγες αλλαγές τομές στο ντύσιμο το γυναικείο, συνδέεται μια νόστιμη ιστορία και το διηγείται ο Ηρόδοτος. Είναι χαρακτηριστικό πόσο σημασία έδιναν στο ένδυμα εκείνη την εποχή. Λέγεται λοιπόν ότι κάποτε οι Αθηναίοι πολέμησαν ενάντια στους Αιγινίτες και τους Αργίους και νικήθηκαν. Και όλοι οι Αθηναίοι σκοτώθηκαν και μόνο ένας επέζησε και γύρισε πίσω στην Αθήνα να πει την μεγάλη καταστροφή που συνέβηκε στους συμπολίτες του. Εκεί τον περίμεναν οι γυναίκες, οι Αθηναίες, να μάθουν πώς σκοτώθηκαν και γιατί σκοτώθηκαν οι άνδρες τους. Και όταν άκουσαν τη δίγηση αυτού του μοναδικού επιζήσαντα, έγιναν τόσο πολύ έξω φρενών που τραβήξαν τις περώνες, αυτές τις μακριές βελόνες από τους πέπλους τους και τρύπησαν και σκότωσαν με τα τρυπήματα τον μοναδικό επιζήσαντα Αθηναίο. Οι Αθηναίοι άνδρες το πήραν τόσο σοβαρά και φοβήθηκαν αυτή την κίνηση, αυτή την επανάσταση των γυναικών, γιατί ήταν ένα είδος επανάστασης, που αποφάσισαν για να τις τιμωρήσουν να τις απαγορεύσουν από τότε να φοράνε τον δωρικό πέπλο και φρόντισαν να τις επιβάλλουν από τότε να φορούνε τον λεπτό ιωνικό χιτώνα που ήταν καμωμένος από λεπτό ύφασμα και γι' αυτό δεν είχε ανάγκη να συγκρατιέται από βαριά κοσμήματα όπως ήταν οι περώνες αυτές και έτσι αφαιρούσαν από τη γυναική ενδυμασία ένα, ας το πούμε, επικίνδυνο όπλο που τυχόν θα προκαλούσε το θάνατο ενός άνδρα.
Ένα από τα αριστουργήματα του Εθνικού Μουσείου είναι το επιτύμβιο άγαλμα της Φρασίκλειας. Φρασίκλεια ήταν το όνομα της κόρης αυτής που στόλιζε τον τάφο μιας νεαράς νεκρής που βρέθηκε στη μερέντα της Αττικής. Είναι σημαντικό αυτό το άγαλμα, διότι παριστάνει με τον πληρέστερο τρόπο το ένδυμα ενός αρχαϊκού κοριτσιού και χρονολογείται γύρω στο 540 π.Χ. Το ένδυμα που φορεί η κόρη είναι ιωνικός χιτώνας, ίσως καμωμένος από λινό, που το χρώμα του το βασικό ήταν βαθύ κόκκινο, ενώ τα στολίδια που στόλιζαν το ένδυμα, που πιθανότατα ήταν υφασμένα ή κέντυμένα και αποτελούνταν από ρόδακες και από μεάνδρους και από αυτό το είδος της βάστικας, ήταν από διάφορα άλλα χρώματα. Πράσινο, κόκκινο. Η κόρη δεν φοράει μόνο τον ιωνικό της χιτώνα, ο οποίος μάλιστα είναι χειριδωτός, δηλαδή έχει μανίκια, κοντά μανίκια, όπως βλέπετε. Φοράει και ένα άνθινο στεφάνι στο κεφάλι και ένα ωραίο περιδέρεο στο λαιμό. Στο χέρι της κρατάει ένα μπουμπούκι λουλουδιού και τον καρπό της, του αριστερού χεριού, στολίζει ένα βραχιόλι. Το ίδιο βλέπουμε και στο δεξί της χέρι. Οι Αθηναίες κόρες, στο τέλος του 6ου αιώνα, μετά το 530 π.Χ., εκεί γύρω, αρχίζουν να φοράνε πιο πολύ τον ιωνικό χιτώνα, δηλαδή γίνεται μόδα ο ιωνικός χιτώνας, και να εγκαταλείπουν τον πέπλο. Εδώ, σε αυτό το άγαλμα, μπορούμε να χαρούμε τις λεπτομέρειες της διακόσμησης αυτού του χιτώνα. Στον κάτω περίγυρο του φορέματος είναι ένα είδος κυματίου ιωνικού, ενώ στις ενώσεις των μανικιών και στην κάθετη παρυφή που κατεβαίνει από το στήθος μέχρι τα πόδια είναι μέανδρος. Περίφημες αρχαϊκές κόρες της Ακρόπολης είναι μια ομάδα από τα αριστουργήματα του Μουσείου της Ακρόπολης και όπως βλέπουμε οι περισσότερες είναι ντυμένες με χιτώνα και πολύ λίγες με πέπλο. Αυτό οφείλεται στο ότι τα περισσότερα από αυτά τα αγάλματα ανήκουν στην ύστερο αρχαϊκή περίοδο, δηλαδή μετά το 550 π.Χ., όταν η ιωνική μόδα εισβάλλει στην Αθήνα και κυριεύει την ενδυμασία της εποχής. Όταν λέμε ιωνική μόδα, εννοούμε τη μόδα των ρούχων που ήρθε από τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Μια από τις παλιότερες κόρες φοράει τρία είδη ρούχων. Το χειριδωτό χιτώνα που φαίνεται μόνο στο δεξί της χέρι, το μπέπλο που είναι απτύχωτος και το επίβλημα ημάτιο που σκεπάζει τους ώμους και καταλήγει μπροστά αρκετά χαμηλά. Έχει αραιές πτυχώσεις και στις άκρες κάτω καταλήγει σε τέσσερις φουντίτσες. Έχει και ζώνη που τα άκρα της κατεβαίνουν αρκετά μπροστά και στην άκρη είναι κεντυμένα. Το άγαλμα αυτό χρονολογείται στο 580-570 π.Χ. Το φόρεμα είναι ένας απλός ιωνικός χιτώνας με ζώνη και ενώ δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά ενδύματα, είναι ένα. Λόγω της διαφορετικής απόδοσης των πτυχώσεων δημιουργείται αυτή η εντύπωση.
Το πάνω μέρος έχει άπειρες λεπτές κάθετες σχηματιστές πτυχές. Η κόρη εκφοράει κόκκινα μυτερά, ασυνήθιστα, παπούτσια. Ίσως είναι και τσουράπια, δεν το ξέρουμε αυτό. Χρονολογείται στο 510 π.Χ. Το εξεζητημένο πολύπτυχο ρούχο της μας κάνει να θαυμάσουμε τη δεξιοτεχνία του τεχνίτη που το σκάλισε πάνω στο μάρμαρο. Στο χιτώνα της διακρίνονται οι στολισμένες με μεάνδρους και τετράγωνα παρυφές. Μικρότερα τετράγωνα στολίζουν τις άκρες του ηματίου της επίσης. Το φαρδί και πολύπτυχο επίβλημα ημάτιο καλύπτει συμμετρικά τους ώμους και πέφτει χαμηλά στη μέση. Το γεροδεμένο σώμα αναδεικνύεται από το φόρεμα, ιδιαίτερα εκεί που λιγοστεύουν οι πτυχές. Χρονολογείται στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. Επίσης, η φορεσιά τους στολίζεται από τα κοσμήματα που συνοδεύουν πάντα τον ντύσιμο μιας γυναίκας. Τα κοσμήματα αυτά στολίζουν τα μαλλιά τους, τα χέρια τους και το λαιμό τους. Είναι περιδέρεα, βραχιόλια, διαδήματα ή στεφάνια. Στην πραγματικότητα, αυτά τα κοσμήματα που αποδίδονται τώρα σμιλεμένα στο μάρμαρο ήταν από χρυσό ή ασήμι. Ιωνικός χιτώνας λοιπόν γίνεται το επίσημο φόρεμα των γυναικών, το πιο διαδεδομένο. Είναι ένα πολύ στολισμένο φόρεμα με υφασμένα στολίδια επάνω, λεπτό, εθέριο και επικρατεί και στον 5ο αιώνα π.Χ. Με τη διαφορά ότι μετά τους Περσικούς πολέμους, με την καταστροφή και την αλλαγή κατά κάποιο τρόπο στην αντίληψη, στα ήθη τότε που συμβαίνει, το απλό γυναικείο φόρεμα ξαναγίνεται της μόδας, δηλαδή ο δωρικός πέπλος, ο μάλινος. Και πιο πολύ αυτό το βλέπουμε να φοριέται στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Αθήνα. Παράλληλα όμως υπάρχει και εξελίσσεται και ο χιτώνας, ο οποίος πότε έχει μανίκια, πότε δεν έχει μανίκια, δηλαδή είναι πότε χειρίδωτος και πότε αχειρίδωτος. Έτσι μπαίνουμε στον 4ο αιώνα π.Χ., προχωρούμε προς την ελληνιστική περίοδο. Ο χιτώνας των γυναικών είναι το κατεξοχήν ένδυμά τους, το οποίο όμως παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές. Πότε είναι με πολλές πτυχές, πότε ανασηκωμένος, πότε συγκρατιέται στη μέση, αλλά όσο περνούμε προς τα χρόνια τα νεότερα, η ζώνη, το ζώσιμο του χιτώνα ανεβαίνει ψηλά προς το στήθος. Και είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό στοιχείο για να χρονολογούμε τα αγάλματα, τα ντυμένα, τα γυναικεία. Το ζώσιμο το ψηλό, το ζώσιμο το χαμηλό, άλλοτε δηλαδή κατεβαίνει το ζώσιμο και κάτω από τη μέση. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν τις διάφορες παραλλαγές της γυναικείας φορεσιάς. Χιτώνες συνεχίζουν να παράγονται σε διάφορα σχήματα, πότε φαρδιά και μακριά, πότε κοντά, φουσκωτά, ας πούμε με πάρα πολλές ψυχώσεις. Και πλέον έχουμε και τα ειδικά φορέματα που τα φορούν οι γυναίκες για ειδικούς λόγους. Ας πούμε οι χορεύτριες έχουν το δικό τους ένδυμα και είναι συνήθως κοντοί χιτώνες, πολύπτυχοι. Οι γυναίκες, οι σκλάβες, μπορεί να φορούν και αυτές χιτώνα, αλλά είναι πιο απλός και από την υφή του υφάσματος φαίνεται ότι είναι από πιο χοντρό, αδρύ ύφασμα. Και πάντα έχουν μακριά μανίκια που σφίγγουν γύρω από τους καρπούς.
γυναικεία φορεσιά στολίζεται και συμπληρώνεται με τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα ήταν βασικά από χρυσό και ασήμι, τουλάχιστον ως τον 5ο αιώνα π.Χ. Αλλά ήδη από τον 4ο αιώνα και όσο προχωρούμε προς την ελληνιστική περίοδο, παρατηρείται μια βαθιά τομή στην επεξεργασία και την κατασκευή των κοσμημάτων, δηλαδή τοποθετούνται πια σαν συμπληρώματα επάνω στο βασικό χρυσό κόσμημα και πολύτιμες πέτρες διαφόρων χρωμάτων. Κόκκινες, μπλε, πράσινες, αλλά βασικά κυριαρχούν οι βαθιές κόκκινες πέτρες. Αυτή η καινοτομία χαρακτηρίζει τα κοσμήματα της ελληνιστικής εποχής. Αλλά σαν είδη κοσμημάτων δεν αλλάζουν από τον 6ο αιώνα π.Χ. ως το τέλος της ελληνιστικής εποχής, ως τον 2ο αιώνα π.Χ. Είναι βασικά τα διαδήματα και τα στεφάνια που στολίζουν τα μαλλιά, τα σκουλαρίκια. Τα περιδέρεα και τα βραχιόλια που στόλιζαν τους καρπούς των χεριών και τα σφυρά χαμηλά στα πόδια. Επίσης υπήρχαν, ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο, βαριά στολισμένες και περίπλοκες σε σχέδιο διακοσμητικό ζώνες με τις οποίες συγκρατούσαν τους χιτώνες τους γύρω από τη μέση ή ψηλά πάνω στο στήθος. Οι άνδρες δεν φορούσαν κοσμήματα, εκτός από δαχτυλίδια. Όλος δηλαδή ο διάκοσμος με κοσμήματα αφορά στη γυναικεία φορεσιά. Την εποχή της νομοκρατίας στην Ελλάδα, το 146 π.Χ. 395 μετά Χριστόν, οι Έλληνες εξακολουθούν να φορούν το ημάτιο, όπως στην κλασική και στην ελληνιστική εποχή. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε από την αρχή ότι η επίδραση του ρωμαϊκού ενδύματος, που είναι τίβενος, τόγκα, δεν έχει απήχηση και επίδραση στον ελληνικό χώρο. Γενικά οι Έλληνες δεν είναι αντιγραφείς του ρωμαϊκού πολιτισμού, της ρωμαϊκής τέχνης και των εθήμων τους. Βασισμένοι πάνω στην τεράστια παράδοση της πατρίδας τους, συνεχίζουν να έχουν δικό τους τρόπο έκφρασης σε όλους τους τομείς, παρά την εξάρτηση, την πολιτισμική και οικονομική τους πτώση. Αυτό γίνεται σαφές και από το πορτρέτο, που είναι το αντιπροσωπευτικότερο δημιούργημα των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι είναι ρεαλιστές, απεικονίζουν τον εικονιζόμενο όπως είναι, κατ' εικόνα και ομοίωση. Αντίθετα, ο Έλληνας εξειδανικεύει το πρόσωπο, το ωραιοποιεί. Όχι πως δεν είναι ικανός να αποδώσει ένα ρεαλιστικό πορτρέτο. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική κοινωνική και θρησκευτική δομή της πολιτείας που αντανακλούσε και την τέχνη της εποχής. Υπάρχουν βέβαια αγάλματα ανδρών που φορούν τίβενο στον ελληνικό χώρο.
Όμως στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για Ρωμαίους αυτοκράτορες, όπως παραδείγματος χάρη ο Αύγουστος με Καλύπτρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου, ο Κλάβδιος ή Τιβέριος και ο Νέρος στο Μουσείο της Ελευσίνας, ο Καλιγούλας στο Μουσείο της Γόρτινας και ο Νέρος στο Μουσείο της Άμμου. Υπόλοιποι τυβενοφόροι είναι ακέφαλα γάλματα που ενδεχομένως να ήταν αυτοκράτορες ή δημόσια πρόσωπα σε υψηλές θέσεις και πιθανώς μερικοί από αυτούς να ήταν Έλληνες. Στο Μουσείο της Ολυμπίας έχουμε το ακέφαλο άγαλμα τυβενοφόρου που έχει ταυτιστεί με το φιλόσοφο και ρήτορα του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, 101-177 μετά Χριστόν, τον Ηρώδη τον Αττικό. Ο Ηρώδης, όπως είναι γνωστό, είχε στενές και συγγενικές σχέσεις με τους Ρωμαίους. Ο Ηρώδης ανήκε στην υψηλή κοινωνία της εποχής. Άρα λογικό είναι ότι ίσως μερικοί τυβενοφόροι να ανήκαν σε Έλληνες με εξέχουσες θέσεις. Ο Φιλόπαπος, στην απεικόνισή του στο γνωστό μνημείο στο λόφο του Φιλοπάπου, καθώς και οι συνοδοί του, φορούν τίβενο. Όμως ο Φιλόπαπος από την Κομαγενή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν γηγενής. Λόγοι βέβαια που οι Έλληνες παραμένουν πιστοί στο παραδοσιακό ημάτιο της πατρίδας τους ήταν πολλοί. Βέβαια και στον ελληνικό χώρο έχουμε παραδείγματα αυτοκρατόρων που φορούν ημάτιο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ο φιλέλληνας αυτοκράτορας Αδριανός που λάτρεψε την Ελλάδα, τον ελληνικό τρόπο ζωής και κόσμησε με πολλά μνημεία την Αθήνα. Βιβλιοθήκη του Αδριανού, πύλη του Αδριανού, υδραγωγείο και άλλα. Για αυτή την αγάπη του στην Ελλάδα, σκοπτικά τον ονόμασαν Γκρέκουλος. Ο Αδριανός, μαγεμένος από το ελληνικό πνεύμα και πολιτισμό, ήταν ο ιδρυτής της δυναστείας των φιλοσόφων αυτοκρατόρων, που σαν εξωτερικό γνώρισμα έχει τα μακριά μαλλιά και γένια, όπως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Σε πολλά γάλματά του, ο Αδριανός απεικονίζεται φορώντας ημάτιο. Άλλος σημαντικός λόγος που οι Έλληνες φορούσαν το παραδοσιακό ημάτιο ήταν ότι η Τίβενος ήταν ένδυμα του κατακτητή. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τίβενος χρειάζεται πολλά μέτρα ύφασμα και φυσικά είναι ακριβότερη σε σύγκριση με το λίγο ύφασμα που χρειάζεται το ημάτιο. Και ακόμα το ημάτιο είναι ευκολοφόρετο σε σύγκριση με την πολύπλοκη και πολύπτυχη τόγκα. Το ύφασμα της Τιβένου ήταν λευκό ή θεό και ήταν από λεπτό μάλινο ή χοντρό ύφασμα ή λινό. Είχε ζήνους και το κάτω μέρος της τελείωνε σε στρόγγυλο σχήμα. Αντίθετα, το τελείωμα του ηματίου ήταν τετράγωνο. Φυσικά υπάρχουν και οι θωρακοφόροι, αγάλματα ανδρών που φορούν πολεμικό θώρακα,
Το είδος αυτό του ενδύματος έχει ελληνιστική προέλευση. Οι γυναίκες στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας φορούσαν την ενδυμασία που φορούσαν και στην κλασική και στην ελληνιστική εποχή. Δηλαδή χιτώνα και ημάτιο, μερικές φορές και πέπλο. Ακόμα θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι τυβενοφόροι που βρίσκονται στα διάφορα μουσεία της Ελλάδας ανήκουν την εποχή της ακμής της Ρώμης, στον 1ο και 2ο αιώνα μετά Χριστόν.